Έφοδος της αστυνομίας χθες το βράδυ σε γνωστό κλαμπ στο κέντρο της Πάτρας. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έπαιζε μουσική, ενώ υπήρχαν και ανεμβολίαστοι πελάτες. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Νίκος Γιαπράκας. Νίκο. Καλησπέρα, Δέσποινα. Δεκάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία έγινε χθες στις 10.30 το βράδυ στο κέντρο της Πάτρας, όταν διαπιστώθηκε ότι ένα κλαμπ βρισκόταν σε λειτουργία, χωρίς βέβαια να παραβιάζει το ωράριο λειτουργίας. Ωστόσο, παραβίαζε το ζήτημα της μουσικής, αναπαραγωγής μουσικής, ενώ είχε και υπεράριθμους πελάτες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήταν 258 τα άτομα τα οποία βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα και διασκέδαζαν υπό τους ήχους μουσικής και πίνοντας βέβαια το ποτό τους, τη στιγμή που θα έπρεπε να βρίσκονται τουλάχιστον το πολύ 60 καθήμενα άτομα. Έτσι λοιπόν, με αποτυχίες αστυνομία συνελήφθη ο προσωρινά υπεύθυνος συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία βάζει λουκέτο για 60 ημέρες, καθώς είναι η τέταρτη φορά που το συγκεκριμένο κατάστημα φαίνεται να παραβιάζει τους όρους λειτουργίας σε σχέση με τα υγειονομικά μέτρα. Επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ για παραβάσεις που έχουν να κάνουν με τον αντικαπνιστικό νόμο, ενώ ανάμεσα στους πελάτες βρέθηκαν και τρεις οι οποίοι δεν είχαν κάνει το εμβόλιο, με αποτέλεσμα να τους επιβληθούν 300 ευρώ στον καθένα πρόστιμο. Κάποιοι δεν φαίνεται να βάζουν μυαλό. Νίκο Γιαπράκα, να σε ευχαριστήσω πολύ.